στο θέμα μου, θα ήθελα να τονίσω εδώ πως στην Ελλάδα δεν ήταν η πρώτη φορά, το 1922 δηλαδή, που το κράτος υποδεχόταν κάποιο προσφυγικό κύμα από τον εξωλλαδικό ελληνισμό. Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, την Κύπρο, είχαν μετακινηθεί προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο, την Αττική, την Αίγινα, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης 1821 έως το 1830. Ένα μεγάλο κύμα από ομοεθνείς μας από τη Μικρά Ασία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ανατολική Ρωμιλία, τη Σερβία, τη Βόρεια Ήπειρο, έφτασε στη χώρα μας πριν ακόμα από τους Βαλκανικούς πολέμους. Ένα τρίτο μεγάλο κύμα ήταν αυτό που ακολούθησε τη μικρασιατική καταστροφή, ήταν το πιο οδυνηρό. Στην Ελλάδα ήρθαν περίπου 1.200.000 πρόσφυγες και εγκαταστάθηκαν στο Μητροπολιτικό έδαφος. Αν σε αυτούς προσθέσουμε 152.000 πρόσφυγες που έφτασαν από τη Μικρά Ασία στη διάρκεια του πρώτου διωχμού 14 έως 18 και άρρηκτους οι οποίοι ήρθαν μέσα στην Ελλάδα αλλά είχαν διπλές υπηκότητες και αποχώρησαν για το εξωτερικό, Γαλλία, Αλεξάνδρεια, Κύπρο. Και τον πληθυσμό από τους γέροντες και τα παιδιά που χάθηκε λόγω των επιδημιών και των συνθήκων διαβίωσης των προσφύγων, φαίνεται πως ξεπερνάμε το 1.500.000 ψυχές σε αθήματα αυτής όλης της τραγωδίας. Από τους Έλληνες πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Ελλάδα, το 90% προερχόταν από την Τουρκία, 51% από τη Μικρά Ασία, 21% από την Ανατολική Θράκη, 15% από το Πόντο και 3% από την Κωνσταντινούπολη. Επίσης ένα 5% προερχόταν από τη Ρωσία και ένα 4% από τη Βουλγαρία. Γίνεται φανερό λοιπόν πως στην περίπτωση της μικρασιατικής καταστροφής είναι η μεγαλύτερη συμφορά που υπέστη ο ελληνισμός, χειρότερη και από αυτή της πτώσης της Κωνσταντινούπολης το 1453, όπως υποστηρίζουν οι μελετητές. Και όμως, για να θυμηθώ τα λόγια του Σολομού, το χάσμα πάνω ο σεισμός σκεπάστηκε με άφη. Ας δούμε λοιπόν πώς από τη συμφορά φτάσαμε στο νέο αυτοβόλημα, στη νέα καρποφορία. Ο αείμνηστος καθηγητής μου, Σαράντος Καργάκος, γιατί δεν κατάγεται από τη Μικρά Ασία, δεν διστάζει να υποστηρίξει ότι ο προσφυγικός κόσμος υπήρξε η ατμομηχανή της προόδου της σύγχρονης Ελλάδος, όπως έγραφε. Οι μικρασιάδες και οι θρακιώτες πρόσφυγες πέτυχαν χάρη στη φιλοπονία, το φιλοπρόδο και δημιουργικό πνεύμα τους και τη δημιουργικότητά τους να μετατρέψουν την τραγωδία σε δημιουργία. Ενίσχυσαν με την παρουσία τους σε εθνολογικές περιοχές με αρχαίους ελληνικούς πληθυσμούς, κυρίως στη Μακεδονία και στη Θράκη, και θωράκισαν αμυντικά τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία για πρώτη φορά γίνεται εθνικά ομοιογενής. Μέχρι τότε η πλειοψηφία των κατοίκων του ελληνικού τμήματος της Μακεδονίας ήταν κατά 49% μουσουλμάνοι και Σλαβομακεδόνες και κατά 42% Έλληνες. Με την ενισχυμένη παρουσία των Ελλήνων στη Βόρεια Ελλάδα, κάθε απόπειρα ανακοινήσεως του μακεδονικού και του θρακικού ζητήματος σταμάτησε και έτσι διασώθηκε το σημαντικό αυτό κομμάτι της χώρας από τη βουλγαρική βουλημία. Δεν πρέπει όμως η συλλογία της πλειοψηφίας των προσφύγων να περιοριστεί εδώ. Θα πρέπει να σημειώσουμε, μιας και βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο που γίνεται η καταγραφή των ομιλιών, πως οι πρόγονοί μας του 1922 πέτυχαν πρώτα απ' όλα την πνευματική αναζωογόνηση της σημερινής Ελλάδας, που από την απελευθέρωση και ύστερα είχε δεχθεί πολλές ξενικές επιδράσεις. Αμετακίνητοι στην πίστη των πατέρων τους, οι μικρασιάδες και οι θρακιώτες πρόσφυγες προτίμησαν αντί τα υπάρχοντά τους να τα διασώσουν και να τα φέρουν, στην Ελλάδα. Και μαζί τους όμως
τα ιερά κοιμήλια των εκκλησιών, τα οποία κοσμούν τους ναούς της πατρίδος, μα και πολλές ιδιωτικές συλλογές και μεγάλα βυζαντινά μουσεία της χώρας. Έφεραν επίσης οι μικρασιάτες πρόσφυγες τα τίμια λείψανα των νεομαρτύρων της Ορθοδοξίας και έστεισαν στη νέα πατρίδα τα προσκυνήματα όπως η Παναγία Ισουμελά, ο Άγιος Ιωάννης ο Ομολογητής, ο Ρώσος, το νέο Προκόπη της Σεβίας, η Αγία Παρασκευή του Αϊβαλιού, στο Μοναστήρι του Ευαγγελισμού του Θεοτόκου, στο όρος του Αμόμων, στη Νέα Μάκρη. Αλλά είναι πολλά ακόμα, τα μπορούσαν κάλλιστα οι προλαλήσαντες συνάδελφοι και ιδιαίτερως η κυρία Παπαδοπούλου, η οποία ασχολείται με την ιστορία της Νίκαιας, να αναφέρει ένα παράδειγμα για αυτή την προδίδα την οποία επεφύλαξαν οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας στα σεβάσματά τους. Χάρη στους πρόσφυγες επίσης του 1922, η βυζαντινή ψαλτική παράδοση επανήλθε στους ναούς και απομακρύθηκε το καταδόρικο ψευτοψαλτικό στοιχείο που έκανε τις εκκλησίες να θυμίζουν ταβέρνες. Στους πρόσφυγες οφείλεται το ότι η Ελλάδα κατάφερε να δημιουργήσει μια σφριγώσα βιομηχανία και βιοτεχνία στους προσφυγικούς συνοικισμούς Νέα Ιωνία, Αττικής και Βόλου, Ραπετσόνα, Εγάλεο και όχι μόνο, αφού έδωσε φθηνά εργατικά χέρια αλλά και τα απαραίτητα επιχειρηματικά κεφάλαια. Έδωσαν επίσης οι μικρασιάτες πρόσφυγες όθηση στη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής, γιατί ήταν φιλεργοί και πρόθυμοι να υιοθετήσουν καινούργιες καλλιεργητικές μεθόδους και νέες καλλιέργειες, και ενισχύθηκε ο κτηνοτροφικός κλάδος της παραγωγής, καθώς οι πρόσφυγες εισάγουν στη κτηνοτροφία του βοηδούς των μοσχαριών που δεν υπήρχαν μέχρι τότε. Σαν επακόλουθο αυτών των αλλαγών, έχουμε την πραγματοποίηση της αγροτικής μεταρρύθμισης που αναγκάστηκε επιτέλους να κάνει το κράτος για να την αποκατάσταση των προσφύγων. Συγκεκριμένα, η αγροτική μεταρρύθμιση, ενώ είχε εξαγγελθεί το 1917, άρχισε να εφαρμόζεται από το 1923 και το 1924. Οι γηγενείς παίρνανε χωράφια, οι πρόσφυγες όμως παίρνανε και σπίτι και καρπούς και εργαλεία που, να το τονίσω αυτό, τα πλήρωσαν διπλά και τριπλά. Προκειμένου λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να δοθεί μια απάντηση σε όλους αυτούς οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι πρόσφυγες δεν προσέφεραν τίποτα, αλλά μόνο πήραν. Οι πρόσφυγες, ερχόμενοι στην Ελλάδα, έφεραν μαζί τους ένα προοδευτικό κοινωνικό πνεύμα και μπόλιασαν με αυτό τους θεσμούς του πολιτισμού, του κοινοτισμού και της αυτοδιοίκησης. Είναι διάφοροι τομείς, όπως για παράδειγμα ο τομέας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο τομέας επίσης του συγκεκρισμού και άλλοι τομείς όπου οι πρόσφυγες διακρίθηκαν για τους κοινωνικούς τους αγώνες χάρη του κοινωνικού συνόλου. Και θα πρέπει κανείς να επισημάνει ότι σήμερα για τον τομέα του πολιτισμού ειδικότερα πολλά, για να μην πω τα περισσότερα, από τα πολιτιστικά κέντρα, τα πνευματικές εστίες και τα πνευματικά σωματεία, πολιτιστικά σωματεία που υπάρχουν στην Ελλάδα, έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν από τους πρόσφυγες. Να προσθέσω επίσης ότι οι γυναίκες της προσφυγιάς ήταν εκείνες οι οποίες άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες των ελληνικών σπιτιών στην πολίτικη και στη σμυρναίκη κουζίνα. Και ακόμα ήταν εκείνες οι οποίες έμαθαν τους ντόπιους την υγιεινή του σώματος και την αξία της καθαριότητας. Δηλαδή δεν έφτασε ότι μόνο ότι μας έμαθαν οι γυναίκες αυτές να πλένουμε, μας έφτασε ότι μας έμαθαν να τρώμε, αλλά μας έμαθαν και να φροντίζουμε για την καθαριότητά μας. Και το λέμε αυτό διότι μέχρι τότε, μέχρι την άφηξη των προσφύγων, η λεγόμενη τουαλέτα ή το μπάνιο
θεωρούταν πολυτέλεια ή περιττή χώρη. Οι πρόσφυγες έκαναν το λουτρό αναγκαίο μέρος του σπιτιού τους και έπαθαν να λειτουργούν οι υπαίθρινες Βεσπασιανές. Και όμως αχλεχθεί εδώ, και όσο και αν είναι δυσάρεστο, ότι οι γυναίκες των προσφύγων, επειδή πλένουν τα τακτικά, τα πρώτα χρόνια τις λέγανε παστρικές, λέξεις επωνίδιστη και που αποδιδόταν από παγιά στις γυναίκες του αγοραίου έρωτα. Οι πρόσφυγες έφεραν σημαντικό πνευματικό κεφάλαιο και καλλιτεχνικό κεφάλαιο και το δράμα της καταστροφής τροφοδότησε τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη μουσική, τον κινηματογράφο. Εκατοντάδες είναι οι συγγραφείς, οι ηθοποιοί, οι δημοσιογράφοι, οι επιστήμονες που μίλησαν και έγραψαν για την πέραν του Αιγαίου και τις πέραν του Αιγαίου ελληνικές πατρίδες, για την ιστορία και τη ζωή των Ελλήνων κατοίκων τους, για τις σχέσεις τους με τους Τούρκους. Δεν θα αναφέρω ονόματα, είναι εκατοντάδες αυτοί οι άνθρωποι που με το έργο τους πρόβαλαν τη Μικρά Ασία και την, γενικότερα τις πατρίδες του ελληνισμού της Ανατολής. Αλλά θα προχωρήσω και σε ένα άλλο ακόμα θέμα. Στον τομέα του αθλητισμού, στον αθλητικό τομέα, οι Έλληνες του 22, οι πρόσφυγες του 22, πρωτοπόρησαν και εδώ. Στην Αθήνα συνέχισαν τη σωματιακή του δράση, όπως είναι γνωστό, δύο σωματεία, γνωστά και σήμερα. Ο Πανιώνιος, ο Απόλλων και ο Πέλοψης Μελλαντίας. Παράλληλα, ιδρύθηκαν νέα αθλητικά σωματεία, όπως η ΑΕΚ Αθηνών, η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, ο σημερινός ΠΑΟΚ, ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Νίκη Βόλου και άλλα, με κυριότερη δραστηριότητα το ποδόσφαιρο. Εδώ στην Αθήνα όμως δεν έλειψε από την ενασχόληση όλων αυτών των φορέων το ενδιαφέρον τους για άλλα αθλήματα, όπως ο στίβος, η ποδηλασία, η πετοσφαίριση, η καλαθοσφαίριση, η αντισφαίριση, οι λεβοδρομίες, η κολύμβηση, οι υποδρομίες, η σκοποβολή, η ξυφασκία, η πεζοπορία. Αξιοσημείωτη για την περίοδο αυτή που εξετάζομαι είναι η σύσταση της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης που άνοιξε το δρόμο για την ανάπτυξη του γυναικείου αθλητισμού. Τελειώνοντας, ανακεφαλαιώνω και κλείνω με ένα απόσπασμα από τα ενθυμήματα του Σμυρνιού ιστορικού και συγγραφέα Δημήτρη Φωτιάδη, ο οποίος γράφει «Χωρίς την εξαθλειωμένη προσφυγιά του 1922, η Ελλάδα δεν θα είχε ούτε τη σημερινή κοινωνική σύνδεση, ούτε το πολιτιστικό επίπεδο που έχει, ούτε την εθνική δυναμικότητα που διαθέτει και ούτε ακόμα την πληθυσμιακή θωράκιση των ακριτικών περιοχών. Οι οικέρτες της μοίρας συμβάδισαν με την πρωτοπορία του έθνους. Μέσα στους αγώνες για μια καλύτερη ζωή καλυβδώνονται οι συνειδήσεις. Ο πόνος γίνεται θέληση, η μιζέρια απόφαση, η απελπισία τόλμη. Όχι, δεν μείνανε πρόσφυγες. Σε πολλά γίνανε μπροστάριδες. Φανέρωσαν αυτοί που ήρθαν από τις χαμένες πατρίδες, πως ήξεραν να φτιάχνουν πατρίδες. Σας ευχαριστώ.